και ο Μπορέλη και ο Αποστολάκης. Ο Μπορέλη εκτελεί, η μπάλα κοντράρει, όμως ο Καρκαμάνης θα μπλοκάρει την μπάλα. Έτσι λοιπόν πέρασε ακίνδυνα και αυτή η επιθετική προσπάθεια του Παναθηναϊκού για την ομάδα του Άρη. Το φάουλ που εκτελέστηκε από τον Μπορέλη. Η μπάλα κόντρα στον τοίχο, εύκολο Καρκαμάνης μπλοκάρει την μπάλα και τώρα δίνει συνέχεια με αυτό το ελεύθερο δυνατό βολέ. Του Τζιάρης πρέπει να πάρει την κεφαλιά από τον Καλιζάκη. Γίνεται η κόντρα, Τσιαντάκης και τώρα του Τζιάρης. Του Τζιάρης. Γίνεται το φάουλ. Ευθείας. Ο μεσοεπιθετικός του Άρη, Κοφίδης, εκτελεί και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Η μπάλα είναι στα δίχτυα, σοκ για τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης ανοίγει το σκόρ εδώ μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας από την εκτέλεση αυτή. Απευθείας του Σάβα Κοφίδη. Παγώνει το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Άρης προηγείται λοιπόν με 0-1 μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας από την εκτέλεση αυτή. Την πολύ ωραία απευθείας από τον Σάβα Κοφίδη που είναι τεχνίτης. Αυτό που είπαμε και πριν. Ο Άρης προηγείται στο σκόρ, έχει κάνει και αρκετά σουτ έξω από την περιοχή. Απελπιστικά για την αιστεία του Βάντσικ. Με αυτά και με αυτά συμπληρώσαμε 25 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός Άρης πάντα 0-1. Με σκόρερ τον Σάβα Κοφίδη από το 14ο λεπτό. Και τώρα είναι ο Γεωργιάδης. Αφήνει για τον Αποστολάκη. Μαραγκός, Γεωργιάδης, Μαραγκός. Η παλιά είναι ωραία. Με φάλτσο μέσα στην περιοχή για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης η τρίπλα. Πέφτει κάτω. Και πρέπει να έχουμε πέναλτι για να εκτελεστεί το πέναλτι. Βαζέχα με τον Καρκαμάνη λοιπόν. Παίρνει λίγα μέτρα ο Πολωνός. Πλασάρει και μπάλα είναι στα δίχτυα. Είναι η ισοφάριση λοιπόν για τον Παναθηναϊκό 1-1. Με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Κριστό Βαζέχα από την αριστερή γωνία. Η μπάλα από τη δεξιά ο Καρκαμάνης. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Τον Άρη που είχε προηγηθεί στο σκορ